Saturday, I watched you fly away across the empty sky. I turned around and waved goodbye, and now it's me alone. It's just an empty home that's on an empty street, in a town that always sleeps. And a blind man in the darkness knows no difference. But I have grown accustomed to the colors that you bring. Check the dial tone on the telephone, but when I try to speak, the reception gets so weak. I took an hour's drive into the countryside. The sky ημέρες, αλλά τελικά σήμερα βρήκα το χρόνο. Θα σας δείξω λοιπόν σήμερα τα καλλιτικά που αγόρασα στο τελευταίο μου ταξίδι, όπως συνηθίζω να κάνω όταν έχω τη χαρά να επισκεφτώ κάποιο άλλο μέρος. Αυτή τη φορά επισκέφθηκα το Παρίσι και ενώ είχα φτιάξει μια λίστα με τα πράγματα που ήθελα να αγοράσω όταν θα πήγαινα στη Γαλλία, τα καλλιτικά που ήθελα να αγοράσω τουλάχιστον, τελικά δεν κατάφερα να αγοράσω ούτε τα μισά, και αυτό γιατί το Παρίσι είναι μια πολύ μεγάλη πόλη που έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει κανείς και να επισκεφθεί. Οπότε
Προτίμησα να αφιερώσω το χρόνο μου στο να επισκεφθώ όσο περισσότερα μέρη γίνεται. Επίσης είναι μια πολύ ακριβή πόλη, οπότε από τα λεφτά που έχετε υπολογίσει ότι μπορεί να χαλάσετε, σίγουρα θα χαλάσετε τα διπλάσια. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι μια πολύ ακριβή πόλη. Και επίσης επειδή έκανα κάποιες παρορμητικές αγορές καλλιτικών που ήταν λιγάκι τσιμπημένες οι τιμές τους, βγήκα εκτός budget για τα λεφτά που είχα υπολογίσει ότι θα χάλουσα σε καλλιτικά τουλάχιστον. Οπότε αγόρασα λίγα πράγματα, συνεπώς το βίντεο αυτό δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εάν βλέπετε ότι κάνω κάποιες παράξενες κινήσεις με τα μάτια μου, αυτό συμβαίνει γιατί είμαι μπροστά στο παράθυρο και μπαίνει πάρα πολύ φως και με ενοχλεί ιδιαίτερα στα μάτια. Οπότε παραβλέψτε το. Έχω δύο τσαντούλες και δεν είναι και πολύ μεγάλες. Η μία είναι από τα Sephora και η άλλη είναι από την Kiko. Όπου κοίταξα στο site πριν επισκεφτώ το Παρίσι και είδα ότι έχει κατάστημα, έχει ανοίξει και εκεί κατάστημα. Οπότε προσπαθώ πάντα σε όποια πόλη επισκεφτώ που ξέρω ότι έχει Kiko να αγοράζω πράγματα από εκεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η εταιρεία αυτή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω τι αγόρασα από τα Sephora αρχικά. Από τα Sephora λοιπόν πήρα το The Professional Agent Zero Sign, για το οποίο έχω μιλήσει αρκετά. Το έχετε δει να το χρησιμοποιώ και στο τελευταίο βίντεο που έκανα, το collaboration που κάναμε μαζί με τα άλλα κορίτσια, αλλά έχω κάνει και ένα first impressions βίντεο για το συγκεκριμένη πούδρα και τώρα που τη χρησιμοποιώ πολλές περισσότερες ημέρες μπορώ να σας πω το εξής. Είναι μια πούδρα που πραγματικά δίνει ένα αλαβάστρινο αποτέλεσμα στο πρόσωπό σας, χωρίς υπερβολή, είναι καταπληκτική σε αυτό. Αλλά αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί είναι για να δίνει μάτ αποτέλεσμα στο δέρμα σας. Ναι, το κάνει αυτό, αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν διαρκεί για πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε μένα που έχω λιπαρό ταφ, μετά από 3 ώρες, χωρίς να είμαι υπερβολική, χρειάζεται να την ξαναπεράσω. Ευτυχώς είναι σε μια πολύ βολική συσκευασία, παρότι είναι πούδρα ελεύθερης μορφής και βολεύει να την έχω μαζί μου και να την ανανεώνω όποτε χρειάζεται, αλλά θα περίμενα ένα μεγαλύτερης διάρκειας αποτέλεσμα από το συγκεκριμένο προϊόν, που είναι και αρκετά ακριβό, έχει 31 ευρώ. Και για μια πούδρα των 31 ευρώ, νομίζω ότι στο να αφήνει ματ το δέρμα δεν κάνει πολύ καλή δουλειά. Αρκετά για την πούδρα όμως, πάμε να συνεχίσουμε. Αγόρασα ένα ρούζ από την MAC που σας το έδειξα επίσης στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα και είναι το Melba. Είναι ένα matte ρούζ το οποίο είναι καταπληκτικό πραγματικά. Νομίζω ότι μαζί με το Santa Rose είναι τα νούμερο 1 ρούζ για μένα. Από όσα ρούζ έχω είναι τα 2 ρούζ που ξεχωρίζω. Δίνει ένα εξαιρετικό χρώμα στα μάγουλά σας. Δεν είναι ούτε πολύ ροζ, ούτε πολύ πορτοκαλί. Είναι το τέλειο ρούζ για μένα. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό για όλες τις εποχές. Είναι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή και στα μάγουλά μου. Το λατρεύω, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Καταπληκτικό πραγματικά και απορώ γιατί δεν το είχα αγοράσει νωρίτερα. Στη συνέχεια αγόρασα ένα προϊόν, ένα primer για τα μάτια, το οποίο το ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενδεχομένως περισσότερο από 2 χρόνια, και είναι από την NARS, το Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καιρό το ήθελα. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα γιατί είχα βάλει τα πραγματάκια εδώ μέσα για να μπορέσω να σας τα δείξω και από όσα έχω εδώ μέσα, τα μόνο που έχω χρησιμοποιήσει είναι αυτά τα δύο που σας έδειξα προηγουμένως. Δεν το έχω καν ανοίξει αυτό, γιατί ήθελα να σας τα δείξω, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ καθημερινά. Έχω διαβάσει τα καλύτερα και έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές επίσης από βίντεο κυρίως ξέρων YouTubers και ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Η συσκευασία, εντάξει, είναι καταπληκτική όπως και σχεδόν όλες οι συσκευασίες των προϊόντων της NARS. Έκανε 26 ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας βάλω την τιμή κάπου, θα ψάξω να την βρω και θα σας τη βάλω από κάτω. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω καν ανοίξει για να σας είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άρωμα. Καταλαβαίνετε μια ελαφριά μυρωδιά η οποία, εντάξει, είναι... δεν είναι και η καλύτερη που έχω μυρίσει, αλλά είναι ανεπαίσθητη. Δεν την έχω δοκιμάσει για να σας πω τη γνώμη μου, περιμένω όμως πάρα πολλά από το συγκεκριμένο προϊόν, αφενός γιατί είναι πολύ ακριβό, αφετέρου γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές κριτικές και ελπίζω να μου αρέσει και εμένα εξίσου. Οπότε κάποια στιγμή στο μέλλον θα σας πω και τη γνώμη μου γι' αυτό. Τώρα, αυτά τα 3 πράγματα ήταν αυτά που πήρα από τα Sephora. Όπως καταλαβαίνετε, τα 3 αυτά μαζί στήχησαν περισσότερο από 80 ευρώ, οπότε ήταν αρκετά ακριβά αυτά τα 3 προϊόντα από μόνο τους. Αλλά πήρα και κάτι ακόμα που το ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό
Και δεν το αγόρασα όμως από το Sephora. Αυτό μου το έφερε μια φίλη μου που ήρθε από την Αγγλία και της το είχα παραγγείλει. Της είχα πει δηλαδή να μου το αγοράσει και θα της δώσω τα χρήματα μόλις συναντηθούμε στο Παρίσι. Και έτσι και έγινε, συναντηθήκαμε και μου έφερε από την Hourglass το Ambient Lighting Powder στην απόφορση Dim Light. Είναι ακριβώς το ίδιο που είχα παραγγείλει και για εσάς και που το έκανα giveaway τότε που είχα γυρίσει από το Εδιμβούργο. Είναι μια πούδρα που ήθελα και εγώ πάρα πολύ, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή δεν μπορούσα να αγοράσω δύο όταν πήγα στο Εδιμβούργο, γιατί έχει 47 ευρώ η μία. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν, αλλά πραγματικά είναι από τα ωραιότερα highlighters που έχω δοκιμάσει ποτέ. Το φορώ και αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, γιατί είναι πολύ διακριτικό. Είναι κάτι που όταν σας κοιτάζουν οι άλλοι από κοντά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι φοράτε και είναι πολύ ιδιαίτερο το αποτέλεσμα που δίνει στο πρόσωπο. Πραγματικά εξαιρετικό προϊόν. Σίγουρα θα μου άρεσε περισσότερο αν δεν ήταν και τόσο ακριβό. Νομίζω ότι μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Net-a-Porter, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό γιατί είναι ήδη ένα πολύ ακριβό προϊόν. Και συν τα έξοδα αποστολής που νομίζω ότι είναι γύρω στα 14 ευρώ από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, καταλαβαίνετε ότι δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι υπάρχει και στο eBay, οπότε αν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε εκεί και να το βρείτε. Εμένα μου το έφερε η φίλη μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί την ήθελα πολύ αυτή την πούδρα. Και θα τελειώσω με αυτά τα πραγματάκια που αγόρασα από την Kiko, που σας έχω πει ότι έχω μεγάλη αδυναμία στα προϊόντα τους, μου αρέσουν πάρα πολύ και πήρα 5 πραγματάκια από εκεί, 4 πραγματάκια από εκεί για μένα. Το πρώτο που πήρα είναι ένα κραγιόν από μία σειρά που έχω άλλα 2 και την έχω κατευχαριστηθεί, μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι τα Ultra Glossy Stylo και αυτό είναι στην απόχρωση 803. Έχω ένα πιο φούξια και ένα πιο κοραλί και είμαι εξετρελαμένη πραγματικά. Μακάρι να είχαμε Kiko στην Ελλάδα γιατί οι τιμές τους είναι καταπληκτικές και η ποιότητα των προϊόντων τους είναι άπεκτη πραγματικά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο καθημερινό χρώμα που έχει και τέτοια υφή που μοιάζει λιγάκι με lip balm αλλά με πολύ πιο έντονη απόδοση χρώματος που σε κάνει να το φοράς χωρίς ούτε καν να κοιτάει σε κάποιο καθρέφτη. Καταπληκτικό, μακάρι να είχα όλα τα κραγιόν από αυτή τη σειρά γιατί είναι πολύ αγαπημένα μου. Πήρα επίσης ακόμη ένα super liner, super color eyeliner από την Kiko στην ίδια ακριβώς απόχρωση που το είχα και πριν, στην 103, που είναι ένα σκούρο καφέ, σας το έχω δείξει πολλές φορές. Δεν το ανοίγω αυτή τη στιγμή γιατί σας το έχω δείξει και άλλες φορές και επειδή δεν μου έχει τελειώσει ακόμη αυτό που έχω, δεν θέλω να το ανοίξω και να μου χαλάσει. Είναι όμως πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ οικονομικό και κάνει υπέροχη δουλειά. Δεν φεύγει από τα μάτια σας, μένει εκεί για όση ώρα εσείς θέλετε, γράφει πάρα πολύ εύκολα και είναι και σε πολύ καλή τιμή, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Πήρα ακόμη ένα κραγιόν σε μορφή lip gloss, το οποίο το λανσάρουν σαν lip tint. Είναι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι ένα πολύ παράξενο προϊόν, δεν έχω δοκιμάσει ξανά κάτι τέτοιο από κάποια άλλη εταιρεία. Είναι σε μια πολύ όμορφη συσκευασία. Νομίζω ότι είναι ένα καινούργιο προϊόν, ότι δεν υπήρχε πριν στην Kiko ή τουλάχιστον εγώ δεν το είχα προσέξει προηγουμένως. Λέγεται Shine Last Lip Tint και είναι στην απόχρωση... Σε ποια απόχρωση είναι αυτό? 07. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φραουλί χρώμα. Ίσως να φαίνεται λιγάκι πιο κόκκινο αυτή τη στιγμή στην κάμερα, αλλά δεν είναι κόκκινο. Είναι ένα πολύ βαθύ φραουλί. Έχει ένα ανεπαίσθητο άρωμα κερασιού. Και αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι το πώς νιώθετε όταν το εφαρμόσετε στα χείλη σας. Είναι σαν να εφαρμόσετε νερό. Είναι πολύ δροσερό και πάρα πολύ γυαλιστερό. Πραγματικά σου θυμίζει ότι απλώνεις νερό στα χείλη σου. Αυτό που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ είναι ότι είναι όντως ένα lip tint, δηλαδή είναι ένα προϊόν που βάφει τα χείλη και γι' αυτό έχει εξαιρετική διάρκεια, αλλά παράλληλα είναι και πολύ γυαλιστερό. Πάρα πολύ καλή δουλειά και τέλος πήρα μια σκιά σε υγρή μορφή μεγάλης διάρκειας που είναι από την ανοιξιάτικη συλλογή τους και είναι το νούμερο 109, Pentagram Navy. Είναι ένα σκούρο μπλε χρώμα με το οποίο ξετρελάθηκα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία γιατί είναι από matte γυαλί και από πάνω το καπάκι είναι καθρέφτης. Μπορείς να δεις ακριβώς και να εφαρμόσεις το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω να σας λέω για αυτήν την καταπληκτική σκιά, την οποία δεν έχω φορέσει ακόμα, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ
έντονα όταν την έκανα σποτ στο κατάστημα ότι την εφάρμοσα στο χέρι μου και μετά δεν έφευγε με τίποτα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την αφαιρέσω ακόμη και με make-up remover. Είναι ένα πολύ έντονο μπλε χρώμα, το οποίο χρειάζεται να μείνει λιγάκι πάνω στο δέρμα και μόλις στεγνώσει για τα καλά, μετά δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλης διάρκειας. Εγώ σας λέω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τα αφαιρέσω. Ήθελα όμως κάτι τέτοιο, να το χρησιμοποιώ σαν βάση για όταν κάνω έτσι κάποιο smokey eye. Και αυτό το χρώμα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάνει χάλια το χέρι μου, αλλά εντάξει, το παραβλέπουμε. Και νομίζω ότι τελείωσα με αυτά που αγόρασα, ναι. Αλλά έχω μερικά πράγματα και για εσάς. Τα αγόρασα και αυτά από την Kiko και ελπίζω πραγματικά να σας αρέσουν. Μισό λεπτό να τα βγάλω να σας τα δείξω. Είναι μέσα σε αυτό εδώ το κουτάκι, οπότε όποια από εσάς τα κερδίσει θα τα παραλάβει έτσι ακριβώς. Και μέσα περιέχει 4 κραγιόν της εταιρείας. Και είναι από τη σειρά Smart Lipstick, που τυχαίνει να έχω και εγώ κάποιες αποχρώσεις, αλλά πιο χειμωνιάτικες, πιο σκούρες. Επέλεξα για εσάς 4 ανοιξιάτικες καλοκαιρινές αποχρώσεις που νομίζω ότι θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ από εδώ και στο εξής. Και πραγματικά όταν τις άνοιξα για να τις φωτογραφίσω, για να μπορέσω να τα βάλω στο blog για να τα δείτε κι εσείς καλύτερα τα χρώματα, ζήλεψα πάρα πολύ που δεν πήρα και για τον εαυτό μου τις ίδιες αποχρώσεις, γιατί είναι καταπληκτικές. Το πρώτο λοιπόν είναι ένα πολύ όμορφο έτσι ροδακινο ροζ χρώμα. Πάρα πολύ γλυκό, νομίζω ότι πρέπει για άνοιξη και καλοκαίρι. Πραγματικά λυπάμαι που δεν αγόρασα τα ίδια ακριβώς και για εμένα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία κραγιόν με πολύ μεγάλη διάρκεια και φοβερή απόδοση χρώματος. Εξαιρετικά. Έχουν και πολύ γλυκό έτσι άρωμα, μυρίζουν κάτι μεταξύ βανίλιας και κάτι άλλο που δεν μπορώ ακριβώς να το καταλάβω τι είναι. Πάντως έχουν γλυκό άρωμα, ωραίο, και η απόχρωσή τους είναι πάρα πολύ ωραία, καθώς επίσης και η συσκευασία, πολύ όμορφη συσκευασία. Αυτά τα κραγιόν που έχω εγώ, τα Smart Lipstick, δεν έρχονται στην διασκευασία, την έχουν ανανεώσει και την έχουν κάνει πολύ καλύτερη. Το επόμενο, το νούμερο 903. Είναι ένα πολύ γλυκό και όμορφο ροζ, κατάλληλο για όλες τις ώρες της ημέρας. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Το επόμενο είναι το νούμερο 905, που νομίζω ότι είναι ένα κοραλί, για να δούμε αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι ένα πολύ όμορφο κοραλί και εγώ έχω φοβερή αδυναμία στα κοραλί χρώματα. Πραγματικά υπέροχο χρώμα, υπέροχο. Και επίσης το νούμερο 911, που είναι ένα υπέροχο φούξια, υπέροχο φούξια. Νομίζω ότι είναι σε τέτοιες αποχρώσεις που όποια τα κερδίσετε δεν χρειαστεί κανένα άλλο κραγιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Θα έχω τους όρους συμμετοχής στο giveaway στο κουτί μας πληροφορίες από κάτω, οπότε ανοίξτε το για να δείτε και για να πάρετε μέρος. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες και... Συγγνώμη, τώρα κάμια παρένθεση. Θέλω να σας δείξω κάποιον που με κοιτάει με φοβερό παράπονο καθ' όλη τη διάρκεια που κάνω αυτό το βίντεο. Αυτός εδώ είναι ο παραπονιάρης που με κοιτάει με παράπονο συνέχεια. Και όλο μαζί του θέλει να ασχολούμαστε. Όλο μαζί του θέλει να ασχολούμαστε, με κανέναν άλλο. Ο Ρωμαίο είναι το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Τον πήραμε πριν μια εβδομάδα, είναι 2,5 μηνών. Είναι ελληνικός ποιμενικός και τον πήραμε από ένα μοναστήρι που έχουν εκεί μοναχές ελληνικά ποιμενικά και τα εκτρέφουν για να τα έχουν φύλακες στα κοπάδια τους, γιατί έχουν κατσικάκια και προβατάκια. Και είχε γεννήσει ένα σκυλάκι που είχαν και είχε κάνει 2 πολύ όμορφα κουτάβια, το Ρωμαίο και την αδερφή του. Και τώρα είναι ο νέος μας έρωτας ο Ρωμαίο, τον έχουμε εδώ και παίζουμε μαζί του όλη την ώρα. Και είναι πάρα πολύ καλός. Κάνε γεια στα κορίτσια, κάνε γεια. Κάνε γεια. Γεια σας. Δεν θες να κάνεις τίποτα, θέλεις μόνο να κοιμάσαι όλη την ώρα. Θες όλη την ώρα να κοιμάσαι. Λοιπόν, με συγχωρείτε για την παρένθεση, αλλά καθόταν από κάτω και με κοιτούσε καθ' όλη τη διάρκεια που προσπαθούσα να κάνω αυτό το βίντεο και δεν μπορούσα να τον βλέπω άλλο. Αυτά, να ευχηθώ ξανά καλή επιτυχία σε όλες σας. Όπως σας είπα, θα έχω τις πληροφορίες για το giveaway στο κουτί από κάτω. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε να είστε όλες πολύ καλά. Γεια σας, γεια!